ήταν στην αρχή τη σεζόν. Θυμίζουμε ότι έρχεται από ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι. Το καλύτερό του φορώντας την πράσινη φανέλα. Μπατίστα, αυτός δεν έχει πρόβλημα να αποδείξει κάτι. Ξέρετε τι δεύτερο μήχρο να κάνουμε Αθηναϊκός για να την διαλύσει τελικά με τη λογική διαφορά των 33 πόντων. 4-2. Όχι 0-2, 4-2. Με 4 πόντους από Νίκολας στο rebound, το Φώτσης, ο 10ος rebound της Ευρωλίγκας. Καλάφι με πολύ όμορφο τρόπο για κάρφωμα από τον Μάικ Μπατίστ. Oldenburg Μπατίστ 2-6. Ναι. Ο Μάικ Μπατίστ έχει ξεκινήσει, είναι πολύ ζεστός, έχει βάλει και τους 6 πόντους του Παναθηναϊκού. Και φαίνεται το πρώτο σε δημοφιλία σπορ. Το βλέπουν ως μια παράμετρο της διασκέδασης. Μπατίστ για τον 8ο πόντο του. Τελικά δεν είδαμε το πώς, αλλά είτε ο Φώτσης είτε ο Μπατίστ. Κάνει πολύ διαβασμένη άμυνα των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης. Φώτσης 2-11. Φώτσης που κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά όλη τη χρονιά. Δεν περνά πολύ συχνά στην πρώτη γραμμή των διακριτών. Και το ήθελαν πολύ και οι Mavericks, επιλογή του στο draft, για να τον το νέο πρόσωπο. Γεωργιανός με καλή ισορροπία σκοράρει 16-8. Για να τους δεις. Ο βεβαίως ο Sky σας τα δίνει όλα αυτά ζωντανά και στην Α1 και στην Ευρωλίγκα. Ωραία εκδήλωση ευνηδιασμού με τον Τέπιτς. 18-10 Παναθηναϊκός. Και του μένει βεβαίως και η επίθεση, η λογικά τελευταία επίθεση της αναμέτρησης. Να μην τους επιτρέψει για μια σοβαρή επίθεση. Για να δούμε. 5 δεύτερα. Καλάφης. Πατάει καλά και εκτελεί. 20-10. Το ένα τέρα της δουλειάς έχει γίνει για τους πρωταθλητές οι οποίοι προηγούνται με 10 πόντους των Γερμανών. Καλάφης. Και ο νεαρός ομογενής πασάρει στον Μπατίστ. Μπατίστ νικά κατά κράτος τον Μάρκος. Και η απόσυρση του Βιασκεβίτσους με τα δύο φάουλ του. Ο Μπατίστ απ' την άλλη συνεχίζει να σκοράρει. Σκέψη για νίκη. Καλάφης. Καλάφη και φάουλ. Ακούσατε το μπιτσιρικά ή τον Μπατίστ να φωνάζει end one. Καλάφης. Καλή συνεργασία. Αυτός δεν βγαίνει ακόμα το σούτ. Ο Ντέβις προτιμά το lay-up, ο ίδιος το rebound. Μπατίστ έκανε και λίγο μονόσκο για την άσκηση. Και ο Νίκολας στη δουλειά του 24-33. Πώς ξεκίνησε η περισσινή χρονιά και πώς είναι ένα χρόνο αργότερα. Ιδιαίτερα σε αυτό το χρονικό σημείο, ο Νίκολας της μετακόμισης του Φώτη Κατσικάρη πλέον στο Μπιλμπάο. Ένα θέμα το οποίο, σύμφωνα με τους συναδέλφους στην Βυρική Χερσόνησο, η Μπιλμπάο πιέζει τον. Δεν κρίνονται από τον ένα προπονητή, από τους δύο-τρεις παίκτες. Έχουν συνέχεια και συνέπεια. Όπως και συνέπεια δείχνει ο Περπέρογλου. Νίκολας. Καλάφι. Όχι. Το rebound από τον Μπατίστ. Πολύ δυναμικά. Νέα χαμένη προσπάθεια και τελικά follow, διότι επιμένει ο Μπατίστ νικά. Νίκολας. Νίκολας για δύο. Ο Αμερικανός, τον οποίο χρειαζόταν ο ο Μπράντοβιτς να αποστάρει. Τελικά Νίκολας για τρεις στην κατάλληλη στιγμή. 42-46. Φώτσης. Τέπιτς. Έχει διάδρομο. Αριστερό drive. Δύσκολο και ωραίο καλάφι. Μπροστά η πράσινη. 54-52 με το καλάφι από τον Σέρβο. Τον Μιλένκο Τέπιτς, ο οποίος με αυτό το έξοχο αριστερό lay-up. Εδώ έχουν αρχίζουν και δουλεύουν. Και τα πηγερόλ και τα περιφερειακού σουτ δουλεύουν καλά στο δεύτερο ημίχρονο για την Oldenburg. Αυτή είναι φάση. Αυτό είναι ωραίο μπάσκετ. Μάθημα από το πουθενά και καλό είναι ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει νωρίς αυτό το τέρμι. Δεν χρειάζονται άγχη και αγωνίες. Καλάφης σκοράρει 60-58. Αλλά το τρίποντο αυτό είναι δικά του. Μπατίστη σοφαρίζει. Αυτός είναι σταθερή αξία. Γερμανοί. 0,8 δεύτερα. Τι θα σκαρφιστεί ο Γιασκεβίτσιος. Screen. Για δύο Γιασκεβίτσιους, χέρι αλφάδι, 67-62.